Λοιπόν, σας πάμε από τα Όσκαρ, σας πάμε στον Αντώνη Ρέμο, τον αγαπημένο Αντώνη Ρέμο, καθώς χθες δύο αναρτήσεις του κόντεψαν... Έσπασε μια λάμπα από πάνω. Μια λάμπα, έσπασε η αρνητική ενέργεια. Μπορεί, ναι. Δύο αναρτήσεις του... Στο κεφάλι μου έσπασε. Όχι, έφυγε το αρνητικό. Έφυγε το αρνητικό. Ας πούμε τι συζητάγαμε όταν έσπασε. Λοιπόν, κάποια δύο αναρτήσεις που χθες έριξαν το Instagram. Γιατί ο Αντώνης Ρέμος ανέβασε αυτή τη φωτογραφία που θα δείτε τώρα. Ο Ρέμος κάτι παθαίνει όμως. Θα σας πω, ανέβασε αυτή τη φωτογραφία. Είναι λάθος. Λοιπόν, γιατί? Είναι λάθος. Αφού εξηγήσω, να πούμε το θέμα πρώτα. Θα σας πω το θέμα. Λοιπόν, από πάνω είναι τρεις φωτογραφίες. Και γράφει, όχι αυτό, το προηγούμενο θέλουμε. Λοιπόν, γράφει ο Αντώνης. Πληρώ, αυτό είναι ξένο, έχει κυκλοφόρησε χθες στο διαδίκτυο. Πληρώσαμε για τη μουσική, γράφει από πάνω. We paid for music and got this. Δηλαδή πήραμε τον David Bowie, τον Michael Jackson και τον Motorhead. Και από κάτω ποιοι είναι, ο Bieber. You don't want to pay, so you get this. Δεν θέλεις να πληρώσεις για τη μουσική, παίρνεις Justin Bieber, One Direction και τον Ed Sheeran. Ο οποίος έχει βραβευτεί με τα βραβεία Brit Awards, ένα από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες. Άρα δηλαδή ουσιαστικά το έκανε εναντίον της πειρατείας αυτό. Ακριβώς. Ότι όταν πληρώναμε τους δίσκους είχαμε καλούς τραγουδιστές, ενώ τώρα που μπαίνουμε στο ίντερνετ και τα καταβάζουμε όλη τσάμπα, έχουμε το Justin Bieber. Αυτό είπε. Δυστυχώς όμως έχουν αλλάξει εποχές. Τότε που ήταν ο Michael Jackson, όλοι παίρναμε βινίλια ή CD, δεν υπήρχαν τα MP3 και όλα αυτά. Αλλά τώρα δεν μπορούν να συγκριθούν οι πάνω φωνές με τις κάτω φωνές. Δεν αφηγείτε όπως τις κάτω, Μαρία. Αλλά συγγνώμη κιόλα, όταν ο Justin Bieber αυτή τη στιγμή στα 22 του βγάζει το καινούργιο του album Purpose και παίρνει κριτικές διθυραμβικές από τα πιο σοβαρά και σκληρά έντυπα, σημαίνει ότι το παιδί αυτό κάτι έχει να δείξει. Έχει και πολλά τραγούδια μέσα στο top 10, έτσι. Λοιπόν, και έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ στο YouTube και τα λοιπά. Δεν μπορεί να κλείσει. Ξέρει από μουσική ο Θεό. Διαφωνεί με τον Άμα, το παλικάρι. Και ο Ed Sheeran δεξιά με την κιθάρα είναι, ξέρει όλα τα τραγούδια του Φέα, άμα τα ακούσει. Είναι από τι πιο σημαντικέ. Γι' αυτόν κράξαν περισσότερο τον Αντώνη, για τον Ed Sheeran. Θέλω λίγο όμω πριν πάμε στο κράξ τη απόψη. Διάβασα όμω και τι λέει ο άνθρωπο. Ότι εγώ σέρφαρα μέσα στο διαδίκτυο. Όχι, όχι, δεύτερο. Για τη δεύτερη ανάρτηση λέει. Λέω για τη δεύτερη. Α. Στην πρώτη από κάτω κάνει ένα σχόλιο. Ότι παιδιά, εγώ σήμερα στην πρώτη λέω. Εγώ λέω ναι. Σέρφαρα στο διαδίκτυο. Στοιχεία σερφάροντα στο ίντερνετ έπεσα πάνω σε αυτή τη φωτό. Πόσο αλήθεια όμω. Αυτό. Πόσο αλήθεια άρα, αυτό. Και είχε okay. Αντιδράσει μετά. Άρα είναι η θέση του. Είναι η θέση του, ρε παιδί μου. Και μετά πώ το μάζεψε. Τι είπε. Μετά υπάρχουν κάποια σχόλια. Δεν κράξανε δηλαδή. Κάτι το κράξανε. Από πιτσιρίκια κυρίω. Λοιπόν. Γιατί αγαπάνε του Τζάστιν Μπίμπερ και τα λοιπά. Το δεύτερο. Λέει μια μικρή διευκρίνηση στα φιλαράκια μου για τη φωτό που ανέβασα. Δεν προσωποποιώ τα λεγόμενα τη φωτογραφία. Απλά θεώρησα πολύ σωστή την ερμηνεία της γενικά. Για να κάνει κάποιος επιτυχία σημαίνει ότι δούλεψε πολύ στην ευκαιρία που του δόθηκε. Από εκεί και πέρα συμφωνώ απόλυτα ότι ό,τι δεν πληρώνεις δεν το σέβεσαι. Και έχει δίκιο σε αυτό. Παιδιά, ο Justin Bieber έχει πουλήσει, όχι πειρατικά, πουλήσει εκατομμύρια άλμπουμ σε όλο τον κόσμο. Δεν εννοεί όμως αυτό. Στην Ελλάδα δυστυχώς είναι σύνηθες το φαινόμενο να κατεβάζουμε πειρατικά τα MP3. Να πω κάτι κι εγώ, ρε παιδιά, συγγνώμη. Εγώ διαφωνώ με το ότι δεν πληρώνεις δεν το σέβεσαι. Γιατί ας πούμε εμείς που κάνουμε τηλεόραση. Δηλαδή, εμείς που μας βλέπει ο κόσμος που είμαστε στην ελεύθερη τηλεόραση. Δεν μας σέβεται. Εντάξει, μπορεί και να μας σέβεται και να έχει και δίκιο. Αλλά αν δουλεύαμε δηλαδή σε cable TV, σε καλωδιακή τηλεόραση, που εκεί θα μας πλήρωνε για να μας δει, θα μας σεβόταν περισσότερο. Δηλαδή, ποια είναι η λογική, ότι το ελεύθερο δεν το σέβεσαι ενώ αυτό που το πληρώνεις το σέβεσαι πάντα. Δηλαδή, εάν ο Ρέμος δώσει μια φιλοκαιρία στην αυλία. Και είναι τσάμπα είσοδο και δεν πληρώσουμε για να πάμε να το δούμε. Δεν τον αγαπάμε και δεν τον σεβόμαστε. Ναι, ενώ αν πληρώσουμε 15 ευρώ, το σεβόμαστε περισσότερο. Όχι. Κάτι εκεί όμως στην αυλία θα έχει ένα πλάνο.